Γεια! Θα μας πεις τι κάναμε από χτες το απόγευμα. Λοιπόν, γιατί δεν έχουμε βγάλει κανένα βίντεο. Λοιπόν, τι κάναμε χθες. Λοιπόν, κατέβηκαμε στην πόλη, ξέρω εγώ, πήγαμε στην καφετέρια, φάγαμε κανένα σάντουιτς, καμιά κάρτα ή κάτι τέτοια. Μετά γυρίσαμε, κάναμε κανένα 20 λεπτό δρόμο. Πήγαμε στο Μεταξοχώρι, ένα από φουλ γαμάτο χωριό στη Λάρισα. Ωραία περιοχή, φύση ένα πράγμα, νερή, καταράκτες, κάθε και λίγο είχαμε μια βρυσούλα. Φάγαμε, πολύ ωραίο φαγητό. Τραγουδήσαμε, παίξαμε αυτά τα κομμάτια που γενικά παίζουμε, ήταν φουλ γαμάτα. Μετά γυρίσαμε ξενοδοχείο. Είχαμε όλο το απόγευμα ελεύθερο. Εγώ προσωπικά, ξεκινούμε λίγο με τα παιδιά, μετά που πήγα στην Ελλάδα, παράξαμε μια καφετέρια, πολύ ωραίο φαγητό, εσύ Ελίζα πώς πέρασες? Εγώ έκανα στο δωμάτιο και διάβασα. Ναι, το ξέρω. Χρήστα, πώς θα πέρασες χθες? Με ζωοπολείο ήταν η ταβέρνα. Ούλαγε με ζέδες. Μα αυτό ήταν φαγητό. Ωραία, ήταν μέσα το φαγητό. Το δικό μου ήταν μέσα. Συμφωνείς? Λοιπόν, να πω τι έγινε, κάναμε σήμερα. Ναι. Λοιπόν, σήμερα ξυπνήσαμε φουλ νωρίς. Ακραία νωρίς, 6.30 ώρα. Πάγαμε πρωινό στο ξενοδοχείο. Βάλαμε τα πράγματα στο λεωφορείο γιατί πρέπει να φύγουμε. Ήρθαμε κατευθείαν στο μουσικό Λάρισας. Φουλ γαμάτα εκεί πέρα, παίξαμε, τραγουδήσαμε. Εγώ πνιγήκα στη σκηνή. Ορίστε. Ναι, η Ελίζα δεν πειράζει. Και τα τραγούδια της Λάρισας ήταν πολύ ωραία. Πολύ ωραίος κόσμος. Γνωρίσαμε κάποια παιδιά, πολύ ευγενικοί. Τους περιμένουμε και εμείς στη Ζάκυνθο. Και τώρα ο προορισμός μας είναι η Λευκάδα. Για το μεγάλο, για το φεστιβάλ των Ιωνίων Νήσων που διοργανώνεται. Και εκεί θα πάει να παίξει η ορχήστρα. Bye. Πες μας την εμπειρία σου σήμερα στην παράσταση που δώσαμε στη μουσικό Λάρισας. Στη Λάρισα, στο μουσικό Λάρισας. Όλα πηγαίνουν καλά. Μέχρι που έφτασα το μέρος που έπρεπε να πω, τις τρύπες. Και μετά από γιατί το φιλόπατρι, με έπιασε πίθες. Και πήγαινε και προσπαθούσα να πηδήξω, αλλά έπειτα ούτως ή άλλως για να έχω κοκκινήσει και να κλαίω και ίδρωσα. Και πήγα να πεθάνω, αλλά το ξεπεράσαμε. Γενικά ο Θεός τα έχει πάρα πολύ καλά μαζί σου και το σύμπαν. Έφαγες το αυγό σου σήμερα? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν ήθελα. Αυγό τρως? Μπορεί να φας αυγό. Γιατί? Λοιπόν, αφού ξέρεις είναι... Ναι, για το λόγο ότι είσαι vegetarian. Ναι, εντάξει, δεν είναι ζωντανό. Πες μας για την εμπειρία σου σήμερα στο μουσικό Λάρισας. Ευχαριστώ, Χρήστο. Πολλές ώρες Χρήστο! Είναι κοντά στο παράδεισο γι' αυτό. Όσο πιο ψηλά τους πρέπει να στο παράδεισο. Είναι κοντά στον κρεμό. Εντάξει. Why are you gay? Πάκα!
out, ladies and gents. I don't know why this time I am very confused and upset that this is going on. Somebody say something. What? Something. Thanks. You? Πάμε Βαρλάμ. Τι είναι αυτό? Λέγεται Βαρλάμ. Γιατί? Είναι μοναστήρι. Εντάξει, γιατί? Γιατί όχι. Γιατί ναι. Δεν κατα... Θέλω να κάτσω στο λεωφορείο. Είναι η Ιερά Μονή Αγίων Πάντων, Βαρλάμ. Ποιοι είναι αυτοί? Οι πάντες. Oh my god. Πάμε να βγάλουμε φωτογραφία. Φυσικά και πρέπει να βγάλουμε αυτή την γραφή. Σωρέ. Come join us on our journey on this beautiful path. When he goes on the run, he does it just for fun. Είναι στα σπηλιά, αλλά είναι γκρεμός. Δύο σένα. Μπρος γκρεμός και πίσω σπηλιά. Δεν ξέχω μια ερώτηση. Πίσω σπήλαιο. Ποιος καθαρίζει εδώ? Ποιος έρχεται μέχρι εδώ με καθαριστικά πράγματα? Καθαρίζει. Πολύ σωστή παρατήρησή σου. Χωρίς πλάκα. Γιατί εδώ πέρα δεν είναι μόνο αυτό το μέρος. Είναι και εκεί και εκεί. Είναι πάρα πολύ. Ναι, και είναι τεράστια τέτοια έκταση. You have a privilege in here, I don't know if you realize. Men. Yeah, exactly. Okay. Men. Let's go down the stairs. Why is it down the stairs? What's the stairs? You can't go down the stairs. Elisa. Χρήστο, το καταφέραμε. Η γάτα, κοίτα η γάτα. Πού? It's beautiful. Actually, I've never seen that color cat before. Όχι, μη, μη, μη. Κύριε, μη γύρισε έτσι. It is very pretty. Δεν έρχεται, δεν σταμάτησε, όχι. Το έχει μάθει ο Χρήστος το μάθημά του, εντάξει. Wow, look at this Barbie bus. It's beautiful. Can I say something about waddles? Waddles? Mm-hmm. It's the most attractive pig I've ever seen in my life. Uh-huh. I don't want to eat bacon from this pig. Σκεφτόμενοι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ομιλούν και συνομιλούν με το Θεό. So pretty. It's so sweet. Weed? Is that what you smoke? Smoke yes, weed? Oh, you don't know weed? Yeah, you look high as shit right now. No! Imastan. What's in the game? What? Imastan the game. We were. We were at Meteora and it was fantastic because all the girls had to wear skirts. Squares after. Right. I forgot to speak English. You never remember to speak English. I know speak English. I can understand English. Yes. The most important. I am certain English. About it. Understand English is better than talking English. Says the guy who doesn't talk English better. Yeah. It's better to understand English from speaking English. Sure. Who do you did better? Your mom. Ναι, εγώ κοίταξα απλώς τα παράτησα.
Εγώ. Πρέπει να τα πλύνω. Εγώ τα έπλυνα χτες, αλλά είναι πάλι σκατά. Κοίτα, είναι μέση, αλλά εμένα προσωπικά μου αρέσει. No, it's Ronaldo. Γιάννη. Εύη ξένου. Θα έρθω κάτι άλλο. Shout out to this girl for my free coffee. Χαίρομαι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Απλώς πήρα τσαμπέ καφέ και δεν τους είπα να φανταστείς πόσο χαίρομαι ότι δεν ξέρω ότι ψάχνω λεφτά για καφέ αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Είναι φθηνός. Φθηνός είναι ουσιαστικά καφέ. Είναι 2 ευρώ. Και δεν ξέρω ότι δεν ψάχνω λεφτά. Σ' αγαπάω. Δεν σε ξέρω, αλλά σ' αγαπάω. Ωραία. Θα το δει όταν φτιάχτηκε το vlog σε κάνα 2 χρόνια. Εντάξει. Δεν πειράζει. Θα το δει τουλάχιστον. Και αυτός ο σκοπός, να ξέρετε και να είστε λίγο και περήφανοι, εξεκίνησε αυτή η ιδέα από πρόταση του σχολείου μας να γίνει αυτό το φεστιβάλ εδώ και 3 χρόνια. Στο χέρι σας είναι αυτό το πράγμα να γίνει θεσμός. Πρέπει να πετύχει, πρέπει να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό. Ο σκοπός, όπως είπαμε, είναι να δείτε, να ανοίξει το μυαλό σας τις μουσικές. So we made it to the hotel. First of all, they have a fucking boiler. Hello, mates. And we can make tea. Hello, so mates. This is the best thing ever. Hi. 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 So, okay, listen. Here's our balcony, right? This is our balcony. This is the view, which is beautiful. Very pretty. And then as you move here. Oh, hi. Sup? Yeah, what's up? I'm changing. Hi, sorry. We're just. Odos. And here's the bathroom. Which looks like a closet, but it's a bathroom. Bruh. Εμείς έχουμε βραστήρα. And then we have this other shelves and beds. And then we get back here yeah, into our room. So yeah, and there's a closet. Shut the fuck up! No, you! Χρήστο. Αν έχει φύγει μια τρίχα από τη θέση της και δεν βρεις καθρέφτη, τι θα γίνει. Όχι. Αυτό είναι κακό. Πιστολάκι δεν έχεις. Ξέρει, ναι, αλλά ξέρεις πώς θα γίνει μετά. Αβάλει δύο μποφόρ, hello. Αβάλει δύο μποφόρ, θα πάρει ο αέρας και ξέρεις πώς θα πάρει. Λοιπόν, ανάλυση. Είμαστε Λευκάδα στο ξενοδοχείο, hotel Λευκάς. Μετά από κάτι μήνες, ξανά εδώ. Αυτό το ρεπορτάζ. Συγγνώμη. Ανεβήκαμε για ένα τετάρτο με 20 λεπτά για να πριν πάμε για παράσταση. Στο μουσικολάρι σας. Δεν θα πάμε στο μουσικολάρι σας. Μουσικολάρι σας. Μουσικολάρι σας. Ναι, μουσικό Λευκάδα. Τέλος πάντων, ναι. Ναι, και θα έχει και από την Κερκυρά και από την Κεφαλονιά. Ωραία. Ο Διονύσης και τα ξετώνα. Δες παιδί. Η αρχική είσοδο στην πίτα δεν την πήρα. Okay. Δεν την πήρες την πίτα. Όχι. Πίτα. Είναι ανοιχτή η πόρτα. Δεν την είχα ποτέ. Α, wait. Αντιγράψα την ανοιχτή. Ναι. Είναι ανοιχτή η πόρτα. Το σπίτι μας έχει τρεις πόρτες. Εμάς μία. Αυτά δεν έχετε παίξει ποτέ. Γιοπ. Φιλάχια. Εδώ και πόσα χρόνια. Κυρία Αναστάση. 3 χρόνια. Yes! Κάντε μια δήλωση για το υπέροχο μαλλίσι. Μια δήλωση. Ναι. Είναι πολύ βρεσμένο. Είμαι σαν τον Ποσειδώνα. Αχ, ναι. Σαν τον Τζέισον Μωμόα, όταν έβγαινε από το νερό, έπαιγαν τον Αγκουάμα. Είναι σάξι. Το πιστεύω. Πάμε, πάμε. Τελειώνεται. Hello. Panoramics. Cinematic mode. Hello, ladies and gentlemen. We just made it here. We just realized it's a little bit of rain. It's the music school. We're in high school. Like our school, except it's here and it's better. Oh my God, there's a hole in the fucking wall over there. So yeah, we'll see how it goes. We're not singing today, so I'm very happy. Πάλι πόρτα κάνετε. Προδοχή είναι 5 ευρώ είναι σύντομα. Κάλπα, μια δήλωση. Και αυτό θα το δείτε όταν ανέβει η καμερά. Θα μου πολύ ψηλά. Thank you.
Let's get it. Hey. Named Yanni Jr. and Christo has lost his mind. Oh my god, look at them. Look at them go. They're so beautiful. Holy shit. Yes. Fuck you! Jake and Ronnie says, welcome to hotel because you want your fucking bedroom. Shut the fuck up. Are you on your period? JK Rowling said them. A taxi.